να πούμε γενικά ότι το ζήτημα της θέρμασης δεν είναι πρώτη φορά το οποίο το αναδεικνύει ο σύλλογός μας. Ξανατέθηκε σαν ζήτημα και τότε που έκλεισαν τα σχολεία στο κομμάτι κατά πόσο είναι τελικά θωρακισμένα ή όχι και σε σχέση με την πανδημία και σε σχέση με το πετρέλαιο. Να πούμε ότι το σχολείο της Βολισσού, ενώ υπάρχει χωρητικότητα για 2 τόνους, είχε μπει παλιότερα 1 τόνος και εξυπηρετεί και τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Παύλα Λύκειο. Πρόκειται λοιπόν για ένα μεγάλο σχολείο, το οποίο αυτή τη στιγμή ξέμεινε από πετρέλαιο. Για μας δεν έχει σημασία το διαδικαστικό, τι και πώς κλπ. Το ζήτημα για μας είναι ουσίας και ποιότητας, το γεγονός ότι το πετρέλαιο χρόνια τώρα και αυτή τη στιγμή το εντοπίζουμε μπαίνει με το σταγονόμετρο. Ότι δηλαδή μπαίνει λίγο-λίγο, όχι με βάση τις ανάγκες των σχολείων, με αποτέλεσμα τα σχολεία να το ανάβουν τα καλοριφέρ μέχρι κάποιες πρωινές ώρες και μετά μέχρι το ολοήμερο τα σχολεία να παγώνουν. Ειδικά τώρα λόγω του COVID. Και ειδικά βέβαια σε σχολεία που μπάζουν τα παράθυρα. Εδώ μπάζουν νερό. Φανταστείτε τι γίνεται με τόσο αέρα στο νησί μας. Εμείς αυτό το ζήτημα αναδεικνύουμε. Δεν βλέπουμε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σαν αριθμούς. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών και των μαθητών και πάντα έχουμε μπροστά μας να κάνουμε με ανθρώπους και δεν δεχόμαστε πλέον αυτή τη λογική κόστους ωφέλους και αυτή τη λογική του να γίνεται οικονομία σε ένα τόσο βασικό αγαθό όπως είναι η θέρμανση και η ζεστασιά μέσα στα σχολεία. Και δεν δεχόμαστε ούτε να μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι σύγκρισης αν είναι το πόσες ώρες ας πούμε είναι το πρωί και δεν πειράζει να μην φτάνει μέχρι το ολοήμερο. Στο ολοήμερο πηγαίνουν παιδιά εργαζόμενων γονέων και έχουν και εκείνα είτε είναι 5, είτε είναι 10, είτε είναι 15, έχουν την ίδια ανάγκη να ζεσταίνονται. Γι' αυτό και καταλήγουμε στο ότι εδώ και τώρα επαναλαμβάνουμε να μπει όλο το απαραίτητο πετρέλαιο στα σχολεία και η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με τα μέτρα για την πανδημία. Έχουν πει ότι θα δώσουν 50.000 ευρώ για μάσκες, για τις συρτικά, για και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Όλα αυτά μπαίνουν κάτω από την ίδια ομπρέλα και τα διεκδικούμε εδώ και τώρα.